Κύριε Καρακοστάνογλου, καλή σας ημέρα από τον Focus. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Καλά. Καλά. Παρακολουθώ τα γεγονότα τα οποία μας βομβαρδίζουν, ιδίως σε σχέση με τις αμερικανικές επιλογές και τις τουρκικές επιδιώξεις στα νότια σύνορα της Τουρκίας, και αναρωτιόμαστε ποιο θα είναι ο αντίκτυπος για τις καταστάσεις που εξελίσσονται στο μεταναστευτικό και όχι πια προσφυγικό. Αυτό είναι το θέμα. Τι σημαίνει για μας, για την χώρα μας, αυτή η τουρκική εισβολή στην Συρία? Ποιος ο αντίκτυπος, κύριε Καρακοστάνογλου? Αυτό μας προβληματίζει η επόμενη μέρα. Κοιτάξτε, ο Ερντογάν προωθεί αυτό που έλεγε το τελευταίο διάστημα, ότι η Τουρκία θα παραμείνει πιστή στην επιδίωξη του όρκου της. Mm-hmm. Αυτό είναι μια καθαρή εδαφική διεκδίκηση σε βάρος γειτονικών χωρών, με πρώτη σε αυτή τη φάση τη Συρία. Mm-hmm. Η προσπάθεια της Τουρκίας, η οποία ήδη ελέγχει σε συνεργασία με τους τζιχαντιστές και όχι σε αντίθεση μαζί τους, την βόρειο-δυτική Συρία σε δύο μεγάλες περιοχές στις οποίες έχουν εγκατασταθεί τουρκικά στρατεύματα, προσπαθεί τώρα να διαμορφώσει μία περιοχή με πλάτος 32 χιλιόμετρων και μήκος τεράστιο, ουσιαστικά όλα τα τουρκοσυριακά σύνορα μέχρι τα σύνορα Τουρκίας, Συρίας και Ιράκ, στην οποία βρίσκονται εγκατεστημένοι οι Κούρδοι, η γνωστή Ροζάβα, και την οποία είχε πει και είχε συνεννοηθεί με Ρώσους και Αμερικάνους ότι θα ελέγξει μόνο το κομμάτι το δυτικά του Εφράτη. Τώρα ετοιμάζεται, ήδη ξεκίνησαν με προετοιμασία πυροβολικού οι επιχειρήσεις και για το κομμάτι ανατολικά του Εφράτη. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με τους Κούρδους, σημαίνει απρόβλεπτες εξελίξεις στις οριακές σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας, όπως αφήνει να εννοηθεί ο καθόλου λυπάμαι να πω απρόβλεπτος και με επιχειρηματική λογική στην πολιτική, πράγματα που συνήθως είναι ασύμβατα, Αμερικανός πρόεδρος κύριος Ντόναλντ Τραμπ. Να σας ρωτήσω, κύριε Καρακοστάνογλου, κάτι. Αυτή η συμφωνία ΗΠΑ Τουρκίας έτσι για την Συρία, σε πολλούς έτσι άλλους τους ευνηδίες, σε άλλους φάνηκε παράξενη, με δεδομένη πως οι σχέσεις ήταν τεταμένες έτσι μετά την, θυμόμαστε όλοι, μετά την απόκτηση των ρωσικών S-300. Απρόβλεπτο, κύριο Τραμπ. Ναι, ναι. Δηλαδή παρατηρείται έτσι σε διμερές επίπεδο πως δεν θέλουν την Τουρκία να τη χάσουν, τη θέλουν κοντά τους. Αυτό παραμένει για την ώρα ο πρωταρχικός στρατηγικός στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Όμως υπάρχουν τόσα πολλά ραγίσματα και ρογμές σε αυτόν τον στρατηγικό στόχο που φοβάμαι ότι δεν θα καταστεί τελικά εφικτή η συνέχιση της ένταξης της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και της διμερούς αμερικανοτουρκικής αμυντικής στρατιωτικής σχέσης με όλο το σύστημα βάσεων από το Ινσιρλίκ μέχρι και άλλες. Άρα εδώ μπαίνει ο παράγων Ελλάδα. Τώρα ο Ερντογάν λέει ότι σε αυτήν την μεγάλη περιοχή που θέλει να καταλάβει και την οποία βέβαια και οι Ρώσοι δεν θέλουν να δουν να φεύγει από τον κυρίαρχο έλεγχο και την εδαφική περιοχή της Συρίας, και το είπανε στον Ερντογάν, άρα είναι πολύ φιλόδοξος και επικίνδυνος αυτός ο στόχος, διότι δεν μπορεί η Ρωσία ή οι Ηνωμένες Πολιτείες να υπηρετήσουν αυτή την επεκτατική καθαρά πια πολιτική της Τουρκίας. Σε αυτή την περιοχή βέβαια λέει ο Ερντογάν ότι θέλει να εγκαταστήσει τουλάχιστον τα 3 από τα 4 εκατομμύρια προσφύγων Σύρων που έχει εκεί, οι οποίοι είναι Σουνίτες και οι οποίοι θα είναι πιο κοντά στους Τούρκους από ότι οι Κούρδοι, οι οποίοι ζουν για την ώρα στην περιοχή. Αλλά αυτό σημαίνει ολοκληρωτικό πόλεμο, και επειδή η περιοχή είναι δύσβατη, δεν ξέρω αν θα μπορέσει ο τακτικός τουρκικός στρατός να αντιμετωπίσει μελλοντικά την φθορά ενός ανταρτοπόλεμου που ήδη από το 1984 κάνουν οι Κούρδοι. Τώρα, εάν εκεί βάλει τα 3 εκατομμύρια και δεν τα στείλει προς το Αιγαίο και την Ευρώπη, αυτό θα μπορούσε κανείς να πει, να υποθέσει ότι θα εξυπηρετήσει και την Ελλάδα. Όμως
με βάση την άλλη μεγάλη στρατηγική επιλογή, επίσης άκρος παράνομη της Τουρκίας, για τη γαλάζια πατρίδα, η επέκταση του Ερντογάν θα γίνει πια στις θαλάσσιες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και του Αιγαίου. Αν δείτε τον χάρτη μπροστά από τον οποίο φωτογραφήθηκε πρόσφατα, το μισό Αιγαίο είναι τουρκικό, και άρα δεν πρέπει να έχουμε ψευδεστήσεις. Η Τουρκία είναι μια επιθετική, διεθνώς παράνομη δύναμη, η οποία μόνον με την ισχύ των όπλων και την αποτρεπτική ισχύ μιας πολύ ισχυρής εξοπλιστικής μηχανής μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αυτή ελπίζουμε να προκύψει και από τις τριμερείς συνεννοήσεις και συντονισμό πολιτικών δυνάμεων, και όχι μόνο μεταξύ Ελλάδος, Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδος, Κύπρου, Αιγύπτου, και φαντάζομαι στη συνέχεια και τετραμερείς σχήματα, ώστε να αντιμετωπιστεί, και βέβαια από την ελληνική την επέκταση της, που υπογράφεται αυτές τις ώρες, της συμφωνίας για τη χρήση αμυντικών διευκολύνσεων της Ελλάδος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία όμως απαραίτητος, εκτός από το εξοπλιστικό κομμάτι της χώρας μας, θα πρέπει να συνοδεύεται από σοβαρές και όχι μόνο φραστικές εγγυήσεις των Ηνωμένων Πολιτείων για την ακεραιότητα της Ελλάδος. Ας το ελπίσουμε, κύριε Καρακοστάνογλου. Προς το παρόν, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, να δούμε τι θα βγει και από την τριμερή συνάντηση και από τις επαφές. Και να μην έχουμε ψευδεστήσεις. Δεν μπορώ να αντιληφθώ αυτήν την ώρα πώς θα γίνουν συναντήσεις ανωτάτου επίπεδου με το Συμβούλιο Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας. Αυτό δεν μπορώ να το αντιληφθώ, καταλαβαίνετε. Τι θέλετε να πείτε. Η Τουρκία πρέπει να απομονωθεί και από την Ευρώπη και από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι ότου επανέλθει σε λογικές που συνάδουν με το διεθνές δίκαιο και όχι όσο απειλεί όλα τα γειτονικά της κράτη. Αυτό δεν είναι νοητό. Και αυτού του είδους η πολιτική ανηθικότητα υπονομεύει το διεθνές σύστημα και την αξιοπιστία που πρέπει να έχουν χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη, αλλά θα έλεγα και η ίδια η Ρωσία, οι οποίες παίζοντας έναν διεθνή πρωταγωνιστικό ρόλο, πρέπει πάνω απ' όλα να βασίζουν σε νόμιμες και ισότιμες συμπεριφορές αυτόν τον διεθνή ρόλο. Θα έπρεπε να γίνει, το θέμα είναι αν είναι εφικτό αυτό, κύριε Καρακοστάνογλου. Φυσικά και κοιτάξτε, θα έπρεπε να γίνει. Εφικτό είναι πάντοτε.